Είμαστε εδώ. Βέβαια. Με τον Λευτέρη Παθιάκη, πολύ γνωστό σε εσά. Πολύ γνωστό και σε εμά. Ο άνθρωπο που μα αγγίζει πιο πολύ και από τη γυναίκα μα τον τελευταίο καιρό. Ο Θεό. Φυσικοθεραπευτή, ο συνοπαθητικό. Δεν φαντάζομαι να ζηλεύει κάποιο. Όχι, ακόμα δεν έχει αρχίσει. Ζηλεύει πολύ, θα στα πω εγώ. Θα πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για πολλά θέματα. Να ξεκινήσουμε με την κύφωση. Ναι, καταρχήν θέλω να ευχηθώ και εγώ στην Ελένη. Αλίμονα. Του ζήσει και να, ό,τι καλύτερο να τη δουν στο μέλλον την κόρη. Να είσαι καλά. Είμαι σίγουρος, σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Βέβαια. Και να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε για την κύφωση. Ωραία. Την κύφωση που θα συναντήσουμε και σε παιδιά. Σε παιδιά νομίζω που ψηλώνουν απότομα. Λοιπόν, η κύφωση καταρχήν είναι η λεγόμενη καμπούρα που λέμε λαϊκά. Καμπούρα. Έτσι. Τη συναντάμε κατά διάρκεια όλη τη ηλικία του ανθρώπου. Μπορεί να συναντήσουμε την νεανική κύφωση, μπορεί να συναντήσουμε την του ενήλικα και μπορεί να συναντήσουμε και την τρίτη ηλικία. Έτσι. Η κύφωση κατά κύριο λόγο έχει μηχανική αιτία. Τι σημαίνει μηχανική αιτία? Όταν εμείς περπατάμε, το σώμα μας τίνει να πάει προς τα εμπρός. Οπότε, εάν δεν έχουμε κάποιους παράμετρους σωστά, δηλαδή οι μύες, οι ορθοτήριες μύες και οι ορθοστατικοί μύες της πλάτης μας να είναι γυμνασμένοι, τότε αναγκαστικά αυτό μας πρόχνει προς τα μπροστά. Ισχύει αυτό που είπες, ότι ναι, στον έφηβο, το απότομο ψήλωμα, και όταν λέμε απότομο ψήλωμα, συνήθως τα παιδιά αυξάνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ναι. 5-10 πόντους, αυτό μπορεί το παιδί όχι να το κάνει να γίνει πιο κυφωτικό, αλλά δεν μπορεί το ίδιο το παιδί να ανταπεξέλθει και να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ύψος που έχει πάρει. Οπότε από μόνο του είναι αρχίζει και σκύβει. Αρχίζει και σκύβει και μόνο του. Αρχίζει και σκύβει. Α, ναι, δεν έχει να κάνει κάτι με τα οστά που να δημιουργούν αυτό το απότομο ύψος. Όχι, αυτό γίνεται συνήθως σε τρίτη ηλικία με την οστεοπόρωση. Στα παιδιά, όχι, δεν γίνεται αυτό. Αν βέβαια δεν ξεπεράσει τις 40 μοίρες, γιατί η κύφωση, μιλάμε, η κύφωση υπάρχει στο θωρακά μας. Ναι. Η σποδική στήλη έχει τρία κυρτώματα. Έχει μία οσφική λόρδωση, έχει τη θωρακική κύφωση και την αφιανική λόρδωση. Αυτή εδώ είναι από 20 μέχρι 40 μοίρες. Όταν λοιπόν δεν έχουμε ξεπεράσει τις 40 μοίρες, τότε δεν μιλάμε για ένα κυφωτικό θώρακα, μιλάμε για μία υπερκύφωση. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, όταν η κύφωση αλλάζει, γιατί όταν καμπουριάζει το σώμα τη θα θυμίζει με τα υπόλοιπα κυρτώματα. Που σημαίνει τι? Η οσφυϊκή λόρδωση γίνεται υπερλόρδωση και ο αφιένας γίνεται ευθεία. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε ότι οι περισσότεροι Έλληνες έχουν τι? Ευθιασμό στον αφιένα. Στην αρχή δεν του δίνουμε σημασία. Ευθιασμό στον αφιένα, μας λένε. Τι είναι αυτό, μπορείς να μας οδείξεις πρακτικά? Να. Ευθυασμός στην αφιένα σημαίνει κρεμάει το κεφάλι. Δηλαδή, αν αποκτήσουμε έναν θώρακα κυφωτικό κατά αυτόν τον τρόπο, όπως είμαι εδώ, ο αφιένας αναγκαστικά ακολουθεί την παραμόρφωση του θώρακα. Και πάει προς τα μπροστά. Καλή είναι ώρα. Αυτό που οι περισσότεροι λέμε, τι λέμε? Πετάει κάτι εδώ πίσω και συνήθως γεμίζει με λίπος και έχω πάρει κιλά πίσω. Όχι, δεν έχει πάρει κιλά εδώ που είναι ο 7ος αφιενικός πόνδυλος. Απλώς τι γίνεται? Επειδή το κεφάλι πηγαίνει προς τα μπροστά, που σημαίνει ότι από τη λόρδωσή του. Αυτό που εντοπίζουμε εμείς είναι εδώ. Αυτή είναι η απόφυση της σποδικής στήλης που όταν εμείς ευθυάζει, αυτό ξαφνικά γίνεται πολύ πιο προεκβάλλον. Ναι, αυτό που βλέπουμε εδώ. Μπράβο. Δεν έχει να κάνει ότι πήραμε λίπος, έχει να κάνει ότι ευθείας ο αφιένας μας, κρέμασε το κεφάλι μας και είμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Ρε, παιδί. Αν θα δούμε ότι αυτό γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε κύφωση. Για να μπορέσουμε να φέρουμε τον αφιένα πίσω, τι πρέπει να κάνουμε? Να φέρουμε τους ώμους πίσω, να ισιώσουμε το θώρακα και να έρθει και το κεφάλι πίσω. Αυτό δηλαδή φτιάχνει με γυμναστική, με συγκεκριμένες ασκήσεις, με τι? Καταρχήν πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα πράγμα και είναι σημαντικό να το πω πριν φτάσω σε αυτό που με ρώτησες. Ότι ο άντρας και η γυναίκα έχουν μια μεγάλη διαφορά. Η γυναίκα έχει φτιαχτεί να κυοφορεί, που σημαίνει ορμονικά το σώμα της είναι πολύ πιο αδύναμο μυϊκά ή στους ιστούς συνδετικά τενόντια. Που σημαίνει ότι επειδή η γυναίκα έχει και το μεγάλο αρνητικό του στήθους, πρέπει από τη μικρή ηλικία να γυμνάζεται. Τι σημαίνει? Από πριν την ενηλικίωση. Ναι. Τι κάνουμε για αυτές τις περιπτώσεις? Κάνουμε τα πάντα που είναι συμμετρικό. Τι σημαίνει συμμετρικότητα? Συμμετρικότητα σημαίνει να μπορούμε να γυμνάζουμε και τις δύο πλευρές σποδικής, τους μύες της σποδικής στήλης, δεξιά και αριστερά, κατά τον ίδιο τρόπο. Ποιο είναι αυτό? Το κολύμπι. Κολύμπι. Ποιο είναι αυτό? Κολύμπι, αλλά ο αφιένας. Ο αφιένας ποια είναι η διαφορά? Έκανε μια πολύ καλή παρατήρηση. Όταν ο αφιένας και έχουμε αρχίσει και έχουμε ήδη παραμορφωθεί, ναι, προς τα μπροστά, στο κολύμπι επιτρέπεται μόνο το ύπτιο.
Για ποιο λόγο? Όταν είμαστε ανάσκελα στο νερό, το στόμα μας είναι έξω από το νερό, που σημαίνει ότι είμαστε συγκεντρωμένοι στο πώς μπορούμε σωστά να γυμνάσουμε το θώρακα. Αλλά από την άλλη, πλέον το κεφάλι μας είναι έξω από το νερό. Αν κάνουμε πρόσθιο ή ελεύθερο, το κεφάλι μας είναι μέσα στο νερό. Οπότε θα, και αν είναι παραμορφωμένο και κρεμασμένο προς τα μπροστά, θα ασκήσουμε δύο φορές περισσότερη δύναμη στο να βγάλουμε το κεφάλι και να αναπνεύσουμε. Που σημαίνει ότι αν έχουμε παραμορφωμένο θώρακα, κύφωση δηλαδή, και πάμε να κολυμπήσουμε πρόσθετο ή ελεύθερο, εκεί θα χειροτερέψουμε την κατάσταση. Όχι όμως ότι θα κάνει κακό η θάλασσα, προς Θεού, το κολύμπι κάνει ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσουμε να κάνουμε ύπτιο, το οποίο γυμνάζει τους ορθοτήρες και τους ορθοστατικούς μύες της πλάτης, ναι, που γυμνάζει τις ομοπλάτες, και σιγά σιγά να γυρίσουμε και στο πρόσθετο και στο ελεύθερο. Σημαντικό επίσης είναι το πιλάτες. Αρκεί όμως να έχουμε έναν σωστό instructor δίπλα μας και να μας βοηθάει. Πολύ σημαντική η γιόγκα. Θεραπευτικές, ναι, δηλαδή, ναι, γυμναστικές. Ναι. Δεν είναι θεραπευτικές. Έχουμε την κακή νοοτροπία εδώ στην Ελλάδα. Ό,τι είπα, να το λέμε θεραπευτικό, ναι, ή να το ξεκινάμε όταν έχουμε πρόβλημα. Όχι. Αν όλοι μας κάναμε τρεις φορές την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, μία φορά την εβδομάδα, ας πούμε, γιόγκα, τυχαίο τώρα το παράδειγμα, δεν θα είχαμε προβλήματα και δεν θα απευθυνόταν ο κόσμος σε μένα και στους άλλους ειδικούς. Θα απευθυνόταν και πιο σοβαρά προβλήματα, χτυπήματα, τραυματισμούς κτλ. Ναι. Για έναν άνθρωπο λοιπόν που δεν το έχει, ούτε με τη γιόγκα, ούτε με το κολύμπι και αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, τι πρέπει να κάνει? Μπορεί να το, κοίτα, σώσει, να το βελτιώσει, να το προλάβει? Δεν το έχει, πρέπει να το αποκτήσει. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, αν δούμε ότι κάποιοι δεν έχουν το χρόνο, που πάντα βρίσκεται χρόνος, έτσι, γιατί όταν το σώμα είναι σε αρμονία, το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες φορές, και είναι και έχει και συμμετρικότητα, το σώμα δεν πονάει. Τι μπορεί να κάνει? Εγώ αυτό που λέω στους περισσότερους ασθενείς μου είναι: μπορείτε κάθε βράδυ να ξαπλώνετε στο χαλί σας ή σε ένα στρωματάκι, όχι στο στρώμα του κρεβατιού, ανάσκελα, να το δείξουμε? Το υπόστρωμα, ναι, ε. Ναι. Το υπόστρωμα. Έλα, ναι. Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Και με βάζει, ναι. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος πια. Τα ανάσκελο να πέσω. Ανάσκελα. Ανάσκελα. Oh, Παναγία. Και θέλω μετά να πούμε και κάποια άλλα πράγματα για το πώς ξαπλώνουμε, πώς κοιμόμαστε. Πολύ ωραία. Που αφορούν πολύ, πολύ κόσμο. Η Κατερίνα, ας πούμε, έχει ένα μεγάλο αρνητικό. Μπορεί να είναι θετικό αισθητικά, αλλά έχει αρνητικό λειτουργικά το στήθος. Θα γίνει φασαρία με το αγόρι μου. Ένα τέτοιο στήθος. Γιατί τι κάνει? Να σου θυμίσω ότι είναι εδώ η γυναίκα σου, Λευτέρα. Δεν έχει πρόβλημα από ό,τι βλέπω, χαμογελάει. Το στήθος τι κάνει ουσιαστικά? Επιβάλλει περισσότερο το σώμα προς τα μπροστά. Οπότε η Κατερίνα, για να μπορέσει να τα ταπεξέλθει, και όσο είναι νέα, καλώς. Όσο μεγαλώνουμε όμως, τα πράγματα γίνονται και με πολλές ώρες δουλειά γίνονται χειρότερα. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να γυμνάσει πάρα πολύ τις ορθοτήρες μυς της πλάτης. Αλλά ας πάμε σε αυτό που είπες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και μόνο κάθε βράδυ, 5 λεπτά, δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Θέλω τα παδράκια κάτω. Ναι, μάλιστα, εγώ το ξέρω. Ουσιαστικά να κάνει τι? Να φέρνει τους ώμους της πίσω. Αυτό, Λευτέρη, που το κάνεις και σε μένα και που δεν μπορώ. Αυτό είναι μια τεχνική ορθοστατικής συμμετρίας ή ορθοσωμίας. Που σημαίνει τι? Η ώμη της πίσω, βλέπεις ότι αδυνατεί. Ξέρεις πώς γίνεται, Κατερίνα? Ναι. Βάζεις έναν άνθρωπο. Παιδιά, να έρθετε κι άλλοι. Εδώ, σε πατάει εδώ. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν μπορείς να βάζεις κανέναν άνθρωπο. Γιατί είπαμε. Και σε αφήνει τον τόπο. Όχι, άμα να προτείνω. Δεν μπορείς να τους κάνεις. Να προτείνω σιγά-σιγά. Ουσιαστικά, εγώ τι θέλω να κάνω? Θέλω να διατείνω τις ομοπλάτες προς τα πίσω. Έτσι. Με το πηγούνι κάτω. Έτσι. Και ταυτόχρονα, κοίτα αμέσως, η Κατερίνα, γιατί έχει μια μικρή κύφωση λόγω του στήθους, λόγω του προβλήματος που έχει με τον αυχένα. Κοίτα, με το που πήγε τους ώμους της πίσω, σηκώθηκε η μέση της, ναι, και έκανε λόρδωση. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Πάμε τους ώμους πίσω, κάτω, το πηγούνι μέσα, σφίγγουμε την κυλίτσα, σαν να θέλουμε να πάμε τουαλέτα, και σπρώχνουμε τη λεκάνη προς τα πίσω. Αυτή τη στάση, αν ο κόσμος την κάνει 5 λεπτά την ημέρα, διαβεβαιώ ότι θα νιώθει πολύ, 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 πολύ καλύτερα. Κάνεις πλάκα μόνο με αυτό, ε? Μόνο με αυτό, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να την... σαν να με τεντώνει. Σαν να την τραβάω πίσω. Είναι σαν να σε καρφώνω στον τοίχο. Θα μας διαλύσει. Επειδή όμως στον τοίχο έχουμε την βαρύτητα, είναι δύσκολο. Ενώ κατά αυτόν τον τρόπο, μην μιλάς, κατά αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο εύκολο να μπορέσει να κάνει αυτό το πράγμα. Και σε ένα χαλί και όχι σε στρώμα. Όχι στο στρώμα του κρεβατιού. Θέλει σκληρό, λοιπόν. Θέλει σκληρό. Ναι. Ένα υπόστρωμα σκληρό. Κάνοντας αυτό 5 λεπτά την ημέρα, διαβεβαιώ ότι οι ομοπλάτες θα πάνε πίσω, το κεφάλι θα πάει πίσω, θα αποκτήσουμε καλά τα κυρτώματα, γιατί φαντάσου, όταν έχουμε μία κύφωση, μου επιτρέπεις, ε? Καλώς τον, είναι πρώην μου. Όταν έχουμε μία κύφωση, κοίτα που πάει ο αφιένας. Τέλεια. Και αναγκάζονται πολλά άτομα να κάνουν τι, να κοιμούνται σε δύο μαξιλάρια. Καλά, αυτό με τα μαξιλάρια και τον ύπνο, θα θέλω να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Ενώ κατά αυτόν τον τρόπο βλέπεις, να το. Θα βάλει και φως, δηλαδή, θα είναι λαμπατέρα. Αυτή είναι η σπονδυλική της στήλη τώρα? Τώρα. Αν έχω μια κύφωση, η σπονδυλική στήλη είναι έτσι.
μαζί με τις ομοπλάτες μπροστά. Οπότε τι θα κάνει, αναγκάζεται να βάλει 2-3 μαξιλάρια. Έτσι είναι. Παρόλο η Κατερίνα, το στήθος, δηλαδή θέλω να πω το βάρος την οποία τραβάει προς τα μπροστά, παρόλο ότι είναι γυναίκα, οπότε έχει πιο ασθενή, μυϊκό. Πιο ασθενές σύστημα. Πιο ασθενές μυϊκό σύστημα, παρόλο θα είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτή είναι και μια στάση που μπορούμε να δούμε αν η κύφωσή μας είναι μεγάλη. Σε πολλά άτομα που θα δεις ότι με το που ξαπλώνουν, τι κάνουν το κεφάλι τους, κοίταξε με. Πάει εκεί. Γιώμη μπροστά. Δεν χρειάζεται να απογοητεύονται, γιατί από τη στιγμή που ακουμπάει το κεφάλι, ακόμα και έτσι, μαζί με την πλάτη, έχουμε μια κύφωση, η οποία μπορούμε να τη βάλουμε σε ένα καλό δρόμο και να την ισιώσουμε. Υπάρχει κόσμο σε μεγαλύτερη ηλικία που πλέον τα οστά έχουν παραμορφωθεί, που όταν τους βάζεις έτσι, το κεφάλι είναι εκεί. Εδώ έχουμε δυσκολία. Εδώ έχουμε δυσκολία στο να μπορέσουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα. Ένας άνθρωπος που έχει κύφωση. Ναι. Πώς κοιμάται με ένα μαξιλάρι, μικρό, μεγάλο, δύο? Γιατί οι περισσότεροι κοιμούνται μπρούμητα. Αυτοί που έχουν κύφωση, ναι, κοιμούνται μπρούμητα, αλλά αυτοί, άμα τους ρωτήσεις, έχουν μαλακό στρώμα. Γιατί αν αυτοί που κοιμούνται μπρούμητα, που έχουν κύφωση, έχουν σκληρό στρώμα, δεν πρόκειται ποτέ να κοιμηθούν μπρούμητα. Θα έχουν πρόβλημα. Δεν υπάρχει όταν έχω κύφωση με πόσα μαξιλάρια κοιμάμαι. Κανονικά πρέπει να κοιμάσαι εμένα. Άρα, όταν έχω κύφωση, ξεκινάω να διορθώνω το πρόβλημα. Και όχι βάζω δύο μαξιλάρια για να διατηρήσω το πρόβλημα. Βοηθηθώ. Η κύφωση είναι κληρονομική? Όχι. Η κύφωση, οι ιδιοπαθείς στον ενήλικα ακόμα το ψάχνουν, αλλά δεν έχουν βρει ακόμα την αιτία. Η κύφωση και οποιαδήποτε παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης δεν είναι κληρονομική. Όμως, γιατί πολλοί κόσμος έχουν δει μες στην εμπειρία μου που με ρωτάει. Η μητέρα μου είχε σχολίωση. Έχω και εγώ σχολίωση. Έχει το παιδί μου. Είναι κληρονομική? Δεν είναι κληρονομική. Όμως, είναι μιμητική. Μιμητική. Μπράβο. Κληρονομική είναι η διάπλαση των οστών. Κληρονομικό είναι το ύψος, το φάρδος, της λεκάνης, του θώρακα. Όμως, η στάση σώματος δεν είναι κληρονομική. Αν εγώ, θα σας κάνω ένα παράδειγμα. Με παίρνει τηλέφωνο μια φίλη μου και μου λέει: Λευτέρη, η κόρη μου περπατάει σαν ελέφαντας. Θα ξεκινήσει μπαλέτο. Της λέω γιατί πρέπει να ξεκινήσει. Είναι σαν ελέφαντα, δηλαδή. Πάταγε άσχημα. Ναι. Της λέω γιατί να ξεκινήσει, ας πούμε, μπαλέτο. Γιατί μου λέει πρέπει να διορθώσουμε. Μπαλέτο θα ξεκινήσει για άλλους λόγους. Δεν θα ξεκινήσει. Συγγνώμη, το δερμάτινο παντελόνι, γιατί εγώ είτε. Δεν θα ξεκινήσει, της λέω, μπαλέτο, γιατί περπατάει σαν ελέφαντα. Θα ξεκινήσει για άλλους λόγους. Και τη ρωτάω, ποιο περπατάει σαν ελέφαντα, εσύ ή ο άντρας σου? Μου λέει ο άντρας μου. Άρα ποιο ξεκίνησε μπαλέτο? Ο άντρας. Που θα είναι γιατί πολύ χαρά θα έκανε αυτό. Να χάρη, εγώ ο γιος μου, τώρα που έχει ξεκινήσει και περπατάει. Αυτό θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα παιδιά. Πολλές φορές κάθομαι έτσι. Ο γιος μου το έχει μιμηθεί και προχθές μου λέει μια συνάδελφος, μου λέει: Κοίτα, ο γιος πώς κάθεται, σαν εσένα. Αυτό το λουμπάκι. Τα παιδιά δηλαδή μιμούνται τον γονέα. Πώς μιμούνται τα παιδιά την έκφραση, πώς μιμούνται αυτά που λένε οι γονείς, πώς μιμούνται και τη στάση του γονέα. Οπότε καταλήγουμε να πούμε ότι αν εγώ περπατάω στις μύτες, ο γιος μου θα περπατάει στις μύτες. Αν εγώ έχω. Μπράβο, θα σου πω κάτι πάντως για τις γυναίκες που έχουν κύφωση όπως εγώ. Είναι μια στάση ξεκούρασης για μας αυτό, Λευτέρη. Δηλαδή, ειδικά όταν έχεις μεγάλο στήθος. Ναι, είναι εντελώς λάθος και το καταλαβαίνεις γιατί αρχίζεις και πονάς μετά και εδώ και στα χέρια. Αλλά αυτό που κάνουμε. Αυτό σε οδηγεί στην περισσότερη παραμόρφωση. Εννοείται. Όσο πάει μεγαλώνει η καμπούρα. Εγώ προτείνω και πρέπει να προσέχουμε γιατί πολλές φορές ακόμα και στο γυμναστήριο γυμναστούμαστε με λάθος τρόπο. Δηλαδή, οι περισσότεροι που γυμνάζονται σαν τον. Γιώργο. Το Γιώργο. Το Δημήτρη. Το Δημήτρη. Ναι. Οι περισσότεροι τι κάνουν? Γυμνάζουν αυτό που βλέπει ο καθρέφτης. Αφήνουν το από πίσω. Ναι, βλέπεις. Και όταν γυμνάζεται, έχεις δίκιο. Οι περισσότεροι που τους βλέπεις είναι έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί τα γυμνάζουν τις πίσω μυϊκές ομάδες. Σωστό. Να γυρίσω λίγο στο κομμάτι παιδιών. Μίλησε πριν για ένα κοριτσάκι που ήθελε να το πάει μπαλέτο για να διορθώσει το περπάτημα. Έχουμε λοιπόν παιδιά 3, 4, 5, 6 χρονών που θέλουν να κάνουν ένα άθλημα. Μάλιστα. Με ένα γιο μου τώρα μου λέει να το γράψει Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Είναι για αυτή την ηλικία για 4-5 χρονών ή πρέπει λίγο παρακάτω και πρέπει να κάνει κάποιο άθλημα σε άλλο τώρα με τα κόκαλα, για να μπορέσει. Εσύ. Βέβαια. Φοβάσαι για τα κόκαλά του. Εγώ αυτό που θα πρότεινα είναι ότι αν σε ένα παιδάκι του αρέσει το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να το στερήσει το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, αλλά ναι. Όχι να ασχοληθεί πέραν τούτου, δηλαδή να το κάνει πιο ερασιτεχνικά. Εγώ ας πούμε στο γιο μου θα πρότεινα να κάνει περισσότερα αθλήματα συμμετρικά. Δηλαδή. Κολύμπι. Το κολύμπι είναι μαγεία. Ναι, ναι, και η πασία. Και δεν έχει και πολλούς τραυματισμούς γιατί είσαι στο νερό, ρε παιδί μου. Η πασία. Ό,τι είναι συμμετρικό. Και ξυφασκία επίσης. Και ξυφασκία. Ό,τι είναι συμμετρικό. Συμμετρικό τι σημαίνει? Πατάω και στα δύο πόδια. Στο ποδόσφαιρο τι κάνεις? Πατάς το ένα πόδι και με το άλλο κλουτσάς. Mm. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, το πόδι που πατάει περισσότερο δέχεται περισσότερες μηχανικές πιέσεις. Που σημαίνει αυτό το πόδι θα κάνει, θα προηγηθεί της ανάπτυξης του αλουνού ποδιού. Τι θα δημιουργήσει? Μια μικρή ανισοσκελία.
τι θα δημιουργήσει στη σπονδυλική στήλη αφού έχουμε μια μικρή ανισοσκελία. Αν η ανισοσκελία αυτή είναι του μισού πόντου, θα αρχίσουμε να έχουμε 10 μήνες σχολίωση πάνω στον σκελετό μας. Στη σπονδυλική μας στήλη. Άρα, ιδανικό θεωρείς ότι είναι κολύμπι. Πολεμικές τέχνες. Κολύμπι, υπασία. Ό,τι συμμετρικό. Τα συμμετρικά. Τα συμμετρικά. Παραδείγματος χάρη, βρίσκεται μια έρευνα στο ίντερνετ, η οποία λέει ότι σε μια ομάδα βόλεϊ. Και σε ρωτάω γιατί το έχεις ψάξει πολύ με τα παιδιά. Δηλαδή, έχεις ψάξει τι μου τα έχεις πει εμένα. Και τα αθλήματα, τι και τα... μεγαλώνει καλύτερα τα οστά. Μου έχεις πει, δηλαδή, είναι ένα κομμάτι που το έχεις ψάξει πάρα πολύ. Ναι, και μετά το καλοκαίρι θα κάνουμε και κάτι παραπάνω πάνω στα παιδιά, το οποίο το κάνω τώρα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό θα μιλήσουμε μετά το καλοκαίρι. Τα παιδιά πρέπει να προσέχουμε γιατί ένας άνθρωπος πριν ηλικιωθεί. Όταν πριν ηλικιωθεί είναι, φτάσουμε στο επίπεδο 17 χρονών να έχουμε συμμετρία, αυτός ο άνθρωπος δεν θα υποφέρει ποτέ στη ζωή του. Αν προσέξουμε λοιπόν τα παιδιά μας, και δεν χρειάζεται να είμαστε ιστερικοί με τα παιδιά, δηλαδή το παιδί πρέπει να το βλέπεις τον πρώτο μήνα που έχετε στη ζωή, το δεύτερο μήνα, το 7ο έτος, το 13ο έτος και το 17ο. Γιατί αυτές τις 5 φορές? Γιατί αυτά είναι... εκεί αναπτύσσεται. Εκεί αναπτύσσεται και εκεί τα οστά της λεκάνης συνοστεώνονται. Η λεκάνη μας αποτελείται από 3 οστά η κάθε πλευρά. Στις ηλικίες αυτές συνοστεώνονται. Οπότε, αν εσύ προλάβεις τη λεκάνη, γιατί τα παιδιά πέφτουν. Τι είπες, πρώτο έτος? Πρώτο μήνα, δεύτερο μήνα, 7ο έτος, 13ο, 14ο και 17ο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας υγιής άνθρωπος. Τώρα από εκεί πέρα, αν θέλουμε να κάνουμε ένα συμμετρικό άθλημα που λέγεται μπάσκετ, που λέγεται καλό είναι, και ας φαίνεται και ας ακούγεται λίγο παράξενο, στο παιδί μας να τον βάλουμε να ανασχοληθεί και με το κολύμπι. Δηλαδή, αν θέλει ο γιος μου να κάνει ποδόσφαιρο, εγώ θα τον βάλω να κάνει και κολύμπι. Ναι. Θέλει να κάνει μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, θα τον βάλω να κάνει και γιόγκα. Και δεν είναι αστείο τα παιδιά μας να κάνουν γιόγκα από 10. Χρονών, γιατί έχω δει παιδάκια της ενόργανης της ρυθμικής που υποτίθεται είναι ένα άθλημα απόλυτα ελαστικό, να τους λες να σκύψουν και να μπορούν να σκύψουν πέρα τούτου. Ναι. Οπότε είναι τραγικό. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μια που μίλησες για πόνους, μου έκανε αυτή την ερώτηση πριν ο Θοδωρής και έχει απόλυτο δίκιο. Ένας άνθρωπος, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι πονάνε στην πλάτη, στη μέση, στον αυχένα. Πώς πρέπει να κοιμάται και πώς πρέπει να σηκώνεται από το κρεβάτι, γιατί... Και εκεί νομίζω παίζει ρόλο το πώς σηκώνεσαι το πρωί για να πας στη δουλειά. Βέβαια, κοιμόμαστε καταρχήν, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, κοιμόμαστε ανάσκελα και στο ένα πλευρό ή στο άλλο πλευρό. Προσοχή. Προσοχή. Όταν λέμε στο πλευρό, γιατί το έχω δει σαν εμπειρία αυτό, γιατί είχα δει σε έναν ασθενή ο οποίος μου είπε: κοιμάμαι στο πλευρό. Αλλά και είχε πόνους. Όχι, είχε πόνους στην πλάτη. Τι ήταν όμως, κοιμόταν σε ευρική θέση. Μαζεμένος. Η ευρική θέση, φανταστείτε. Είναι ό,τι χειρότερο, παρόλο ότι είναι στο πλευρό, είναι ό,τι χειρότερο, γιατί φανταστείτε όταν είμαστε σε ευρική θέση, κοιτάξτε, έχουμε 3 κυρτώματα ξαφνικά. Είδες πώς γίνεσαι. Αυτή είναι λοιπόν, βάσει ψυχολόγων, αυτή είναι μια στάση ανασφάλειας. Οπότε ένα ψυχοσωματικό πρόβλημα. Άτομο το οποίο κοιμάται το βράδυ κατά αυτόν τον τρόπο, την άλλη μέρα δεν υπάρχει περίπτωση να σηκωθεί καλά. Και να μην πονάει. Ό,τι και να κάνω εγώ, ό,τι και να κάνουν οι συνάδελφοι, εάν αυτό το άτομο δεν αλλάξει τη θέση του κατά τη διάρκεια του ύπνου, γιατί φανταστείτε τη διάρκεια του ύπνου, το σώμα, οι μυς κοιμούνται, αδρανούν. Πώς αλλάζεις, ρε Λευτέρη μου, στη διάρκεια του ύπνου, δηλαδή πώς δίνεις εντολή στον εαυτό σου να πει ότι θα αλλάξω αυτή την κακή συνήθεια? Μπράβο. Για ένα άτομο όπως είναι έτσι, καταρχήν να κοιμάται πάρα πολύ καιρό έτσι, δεν μπορεί να έρθει προς τα πίσω. Γιατί έχει βάλει το σώμα του σε αυτή την κακή θέση, έτσι. Που σημαίνει ότι είναι μπλοκαρισμένος. Επισκέπτεται έναν ειδικό. Τον διορθώνει. Και από εκεί και πέρα, παραδείγματος χάρη, έναν τρόπο που έχω βρει είναι, λέω στους περισσότερους, πάρτε ένα μαξιλάρι εγκυμοσύνης. Από τη λίγη. Αυτό που είχα φέρει κάποια στιγμή που είναι σαν φίδι. Ναι. Που σημαίνει τι? Το βάζεις μπροστά σου, το αγκαλιάζεις σωστά, αγκαλιάζεις σωστά με το πόδι και σε κάνει να ανακουφιστείς σε αυτή τη θέση. Οπότε νομίζω και εντάξει, όταν έχουμε εκδάκι, ξανά είπα πριν, τη θέση την εμβρική, εκεί πρέπει να δούμε και κάποιον άλλον ειδικό. Δηλαδή, πρέπει και ψυχολόγο. Και ψυχολόγο, ναι, γιατί πάντα το σώμα μας, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό, το καλύπτουμε τον μπροστά. Οπότε αναγκάζουμε το σώμα μας και κυρτώνει προς τα μπροστά. Μου λέει η Ελένη Γελαλή, παίρνει πολύ κόσμο και ρωτάει ότι παιδιά που έχουν πάρει πολύ αυξητική ορμόνη, αυτό έχει επίπτωση στα κόκαλά τους. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο εδώ χρειαζόταν άλλους ειδικούς, ενδοκρινολόγους κτλ. Εντάξει, αν είναι κομμάτι που δεν σε αφορά, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Εξαρτάται. Μην πούμε πράγματα, σίγουρα θα το ξέρεις, αλλά καταλαβαίνω πώς αντιμετωπίζεις. Θα το απαντήσω πολύ, πολύ περιμετρικά. Εξαρτάται τη δόση. Δηλαδή και το ποτό δεν κάνει κακό εντός εισαγωγικών, αλλά άμα κάνεις κατάχρηση. Έτσι. Και η αυξητική, άμα την παίρνεις στην αυξητική γιατί έχεις πρόβλημα του παιδιού, εννοείται ότι κάποιες φορές πρέπει να πάρουμε κάτι προκειμένου να σώσουμε κάτι άλλο. Παρόλο ότι μπορεί να έχει μια συνέπεια. Και όχι να βλάψουμε. Και όχι να βλάψουμε. Έτσι. Οπότε αυτό έχω να απαντήσω σε αυτό. Ωραία. Δείξε μας για να σε ευχαριστήσουμε.
Πες μας μάλλον και πώς σηκώνεται κάποιος άνθρωπος που πονάει το πρωί από το κρεβάτι του. Καταρχήν το πρωί που γιατί το ξυπνάμε. Γιατί και αυτό είναι φιλοσοφία. Όχι φιλοσοφία, είναι όλο αυτό. Στάση ζωής. Όχι στάση ζωής, είναι λειτουργικότητα. Που σημαίνει ότι ξυπνάμε το πρωί. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε, ακόμα και εγώ το κάνω. Μπαμ, 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 να σηκωθούμε. Ναι. Όχι, σηκωνόμαστε. Ξυπνάμε. Τι κάνεις το πρώτο πράγμα που ξυπνάς. Το οποίο γίνεται τελείως αντανακλαστικά. Τεντώνες. Τεντώνω σημαίνει βάζω σε διάταση τους μυς του κορμού. Όπως αυτό που κάνεις. Αυτό τι κάνεις λοιπόν, μπράβο. Όλα τα θηλαστικά και τα ζώα το κάνουν. Τι κάνεις, αυξάνεις τη μυϊκή δραστηριότητα. Ανοίγεις τα μάτια σου, χασμουριέσαι και γυρίζεις το πλάι. Εν τω μεταξύ πρέπει να είμαστε και αργοί στις κινήσεις μας, γιατί μέχρι να ξυπνήσει και ο λαβύρινθος αυτή μπορεί να μας δημιουργήσει κάποιο ήλιγκο θέσεως. Mm-hmm. Στο πλάι, γυρίζουμε στο πλάι. Κάντο. Γεια, έλα, ρε, Χέλη. Oh. Θέλω να διαφθώσω κάτι άλλο. Την άλλη φορά είχα αξιοθρύνητο και ήσουν πραγματικά αξιοθρύνητο. Αλλά... Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλά αρχίζεις πραγματικά και αλλάζεις. Δηλαδή αυτό που βλέπω σε σένα, το σώμα σου αλλάζει και αλλάζει και πάρα πολύ καλά. Οπότε την κορδέλα μίσρα μολύ θα την πάρω εγώ, Γιώργο. Το νιώθω, σου λέω και με τα παιδιά τα σηκώνω, άνετα δεν πονάω. Λοιπόν, πάμε να ξάπλωσε. Ανάσκεψε, θέλω, ξάπλωσε για να γυρίσει. Πώς έπλεξα σε αυτή την περιπέτεια τώρα. Όπως σαν άσκελα. Γυρίζεις το πλάι. Οπ. Γύρισε στο πλάι. Αυτό δεν είναι πλάι. Κάτω, δεν πλάι. Έλα πιο μέσα. Μα δεν έχει χώρο σου. Παίρνει χαρέ να τα λύσει. Βγάλε τα κοδωράκια προς τα έξω. Σπρώξε με αυτόν τον αγκώνα. Μπράβο. Σπρώξε λίγο παραπάνω. Και σηκώνεσαι. Α, και οπότε... κάθομαι. Δεν σηκώνομαι λατήριο. Οπότε στήριξε τον αγκώνα, ε. Μπράβο. Γιατί θα πω κάτι. Το να σηκωθεί ανάσκελα. Πρέπει να έχει πολύ καλούς κοιλιακούς. Η κοιλιακή είναι δυναμική μύες. Αν δεν είναι καλός κοιλιακός, δεν εννοώ προς τα έξω. Έτσι. Όχι στομαχικούς. Όχι στομαχικούς. Εντάξει, το καταλάβαμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει πολύ καλούς κοιλιακούς. Αν δεν έχει καλούς κοιλιακούς, πρέπει οπωσδήποτε να σηκωθείς με το πλάι. Δεν πειράζει. Εμείς τον αγκώνα, Γρηγόρη, δεν βαριέσαι. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι θεός ήλιος καλοκαιρινός. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλό Πάσχα να έχεις. Καλό Πάσχα να έχουμε. Καλή Ανάσταση. Και να γυμναζόμαστε. Ναι. Ο ναι. Κόσμος πρέπει να γυμνάζεται. Όσο ο κόσμος γυμνάζεται, και όταν λέω γυμναζόμαστε, απλά πράγματα. Όταν βάλουμε στη ζωή μας τη γυμναστική, είμαστε μοναδικός λαός ο οποίος δεν προσέχουμε το σώμα μας. Προσέχουμε το σώμα μας για να μην πονάει. Ένα σώμα το οποίο δεν πονάει είναι υγεία. Βέβαια. Μικροσκοπικά και μακροσκοπικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λέμε στο μαγαζί σου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις και ερχόμαστε με τον αγαπημένο μας Βλαδίμηρο Κυριακίδη.